μαζί μας ο νέος προπονητής του από στα Φανάρια, ο κύριος Ελευθέρης Τσαουσίδης. Coach, με το καλημέρα εδώ στην Άξο, πιάσεις με την κατευθείαν δουλειά, έτσι. Ναι, ήταν συμφωνημένο αυτό να κάνω μια παρουσία στο camp. Με μεγάλη ευχαρίστηση το κάνω. Σχέση μου με τις υποδομές και τα μικρά παιδιά ήταν πάντα είναι διαχρονική και πάντα μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση. Είναι μια ψυχοθεραπεία, όπως το λέω. Βλέπω πολύ μεγάλη τη συμμετοχή των παιδιών. Το ευχαριστιέμαι και εγώ και πιστεύω και αυτά. Υπάρχει μεγάλη εναλλαγή μεταξύ των ηλικιών. Εσείς πάντα προπονείτε ομάδες σε υψηλό επίπεδο, ασχολείστε και με τα παιδιά. Ποια είναι η διαφορά? Είναι κάτι άλλο. Η προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική. Έχει να κάνει με την παιδαγωγική αυτό. Και κυρίως όταν μιλάμε για camp, που έχει να κάνει με πολύ μεγάλες εναλλαγές ηλικιών. Είναι άλλος στόχος. Προσπαθούμε να τους κάνουμε να περάσουν ευχάριστα σε μια ανασχόλησή τους με την μπάλα του μπάσκετ και να μπορέσουμε να τους αναπτύξουμε και λίγο τις δεξιότητες που μπορούμε να κάνουμε μέσα σε ένα τέτοιο κάμπο. Κότσο, τα Φανάρια διατηρούν ακαδημίες όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και μικρά παιδιά. Σκοπεύετε να ασχοληθείτε και με αυτό το κομμάτι ή, εν πάση περιπτώσει, να δώσετε κάποια κατεύθυνση στους προπονητές? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα υπάρξει πολύ καλή συνεργασία με τους προπονητές. Ήδη ο Παναγιώτης ο Αθανασιάδης, είμαστε πολύ κοντά και στη φιλοσοφία από ό,τι καταλαβαίνω. Ό,τι μου ζητήσετε θα το κάνω. Εννοώ ότι είμαι σε ένα τόπο ο οποίος θα μου απορροφά όλο το 24ωρο, οπότε θα έχω τη δυνατότητα να βλέπω. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιο είδους συνεργασία, γιατί είναι απαραίτητο οι υποδομές να δουλεύουν σε ένα ίδιο στυλ, να το πω έτσι, με την πρώτη ομάδα, για να μπορούν τα παιδιά, κυρίως το πιο μεγάλο τμήμα των φίβων, ας πούμε, των παιδών, να μπορούν να βοηθούν, γιατί είναι ένας στόχος αυτός, να μπορέσουμε να εντάξουμε παιδιά που βγαίνουν από τις υποδομές και έχουν κάποια στοιχεία για να βοηθήσουν. Οπότε αυτό θα μας βοηθήσει, σε αυτό θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να περάσουμε κάποια, να το πούμε έτσι, φιλοσοφία κοινή. Είστε από τους προπονητές που αρέσκεται να δίνετε ευκαιρίες. Βέβαια. Στο παρελθόν το έχω κάνει αρκετές φορές. Για μένα θα είναι μεγάλη χαρά να μπορέσω να δώσω την ευκαιρία και στα παιδιά, να μπορέσω να τα βοηθήσω όσο μπορώ και να δώσω την ευκαιρία να συμμετάσχουν και στην αντρική ομάδα πέρα από τις προπονήσεις. Όπως και να μπορέσω να πάρω όσο παραπάνω βοήθεια μπορώ από τα ντόπια παιδιά, τα οποία τα θεωρώ τη βάση και τον κορμό της ομάδας, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά και τη βοήθειά τους πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όσο καλούς παίκτες και να φέρουμε από τα κέντρα ή τη Βόρεια την Αθήνα. Είναι νομίζω απαραίτητη η συμβολή και πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο θα έχουμε πάρα πολύ καλά. Μια ανταγωνιστική κατηγορία, έτσι, η οποία για να πάρει ένα παιδί συμμετοχές θα πρέπει έτσι να είναι προετοιμασμένο. Σαφώς. Κοιτάξτε να δείτε, η συμμετοχή του κάθε παιδιού των υποδομών δεν είναι μια απόφαση του προπονητή, είναι μια απόφαση που παίρνουμε όλοι μαζί, η διοίκηση. Σαφώς υπάρχουν και τα ρίσκα, σαφώς και σε ένα υψηλό επίπεδο δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Και όλα αυτά είναι αλληλεπίδραση και εξαρτώνται από το πώς, τι σου δίνουν και τα παιδιά τα ίδια, πώς αντιδρούν δηλαδή στην προπόνηση, πόσο γρήγορα μπορούν να αφομοιώσουν και πόσο πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν αρχίζοντας από την προπόνηση, και εκεί δείχνουν την εικόνα για να μπορέσει ένας προπονητής να τους εμπιστευτεί πάντα με ένα ρίσκο που για μένα πρέπει να το παίρνει κάθε ομάδα. Αυτό θα έχει να κάνει και με την πορεία του πρωταθλήματος, τους στόχους που θα έχει η ομάδα μας, που μπορεί να σημαδέψει. Όλα είναι στην μελέτη, ας πούμε, της πορείας και βλέπουμε και πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τα νέα παιδιά. Όσον αφορά το δικό σας βήμα, πόσο δύσκολο ήταν να αφήσετε τα κέντρα και να έρθετε σε ένα νησί να εργαστείτε? Κοιτάξτε, δεν έχω πρόβλημα κανένα, δεν είμαι από τους... δεν έχω τέτοια κόμπλεξ, να το πω. Είμαι από τους προπονητές που έχω κάνει ένα μεγάλο κύκλο και στις πιο ψηλές κατηγορίες και από αρχίζοντας από πιο χαμηλά. Με ενδιαφέρει η κατάσταση και η προοπτική. Δεν θα ερχόμουν στην ομάδα αν ήταν απλά να διεκπαιρεώσω μια δουλειά για ένα χρόνο, γιατί ξέρω εγώ, έχουμε μείνει 1,5 χρόνο έξω από τον μπάσκετ. Είδα μια προοπτική που οι διοικούντες στην ομάδα μου την εμφάνισαν. Πιστεύω ότι είναι παιδιά που θέλουν να εξελιχθεί η ομάδα, να κάνει το βήμα παραπάνω. Με αυτή την προοπτική είμαι ικανοποιημένος. Δεν θα ήμουν ικανοποιημένος αν έπρεπε απλά να έρθω και να κάνω μια χρονιά έτσι απλά να περάσει ο χρόνος. Πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα, εφόσον μας το επιτρέψουν και οι συνθήκες,
και οι αγωνιστικές αλλά και οι εξωαγωνιστικές. Ο Άπας στα Φανάρια είναι η ανδρική ομάδα των Κυκλάδων, η οποία αγωνίζεται στο πιο υψηλό έτσι, επίπεδο όλα τα χρόνια στην ιστορία του κυκλαδίτικου μπάσκετ, θα έλεγα. Αποτελεί πρόκληση αυτό για εσάς? Πρόκληση για μένα είναι κάθε ομάδα. Προσωπικά θα σας πω ότι δεν βλέπω το λόγο να μην μπορέσει η συγκεκριμένη ομάδα, όπως και κάθε ομάδα του νησιού, να εκπροσωπήσει και να δώσει χαρά σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα αν λέγεται ΑΠΑΣ, αν λέγεται Παναξιακός ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι μια ομάδα της ΝΑΞΟΥ θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλο τον κόσμο. Είναι σε μια αρκετά υψηλή κατηγορία. Είμαι σίγουρος ότι αν ξεπεραστούν ίσως κάποιες μικροαγγυλώσεις, να το πω έτσι, πολύ ήπια, και βοηθηθεί η ομάδα, μπορεί να ανέβει επίπεδο, είναι δεδομένο. Μακάρι να μπορέσουν και οι άνθρωποι της ομάδας και γενικότερα οι άνθρωποι του μπάσκετ του νησιού, να το πω έτσι γενικότερα, να συσπηρωθούν και να μπουν πίσω από αυτή την προσπάθεια, γιατί μόνο να κερδίσει έχει το νησί, ο κόσμος που θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει ένα πιο υψηλού επίπεδου θέαμα και μπάσκετ, και να μπορέσει αυτό να, γιατί όχι, να ανέβει κι άλλο με τη δυναμική που έχει το νησί γενικότερα, να το πω έτσι, τουριστικά κτλ. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο νησί, έτσι δεν είναι ένα μικρό νησί που δεν έχει τις δυνατότητες. Τι βρήκατε εδώ, coach, πώς σας φαίνεται η ΝΑΞΟΥ, ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από το νησί? Πολύ καλή φιλοξενία, άψογη. Άνθρωποι που έχουν πολύ καλή διάθεση όλοι να βοηθήσουν. Παιδιά, τα αντόπια παιδιά που έχουν εντυπωσιάσει με το επίπεδό τους, οι παίχτες εννοώ, όπως και οι παράγοντες, με το πνευματικό τους επίπεδο, και πιστεύω ότι αναμένω να γίνει μια συλλογική προσπάθεια, γιατί μόνο μέσα από τη σύνθεση θα μπορέσουμε να εξελίξουμε την ομάδα, να βάλουμε και δομές που χρειάζονται και να μπορέσουμε σιγά σιγά όλο αυτό να το εποφεληθούμε όλοι μαζί, ο καθένας από το κομμάτι που του αναλογεί. Το νησί είναι καταπληκτικό, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχει καταλάβει και όλος ο κόσμος, Έλληνες, ξένοι. Νομίζω ότι είναι σε μια διαδικασία ανόδου όλος ο τουρισμός και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς. Τα Φανάρια έχουν ένα ένθαρμο κοινό. Ενδέχεται να τους δούμε κιόλας, αν όλα πάνε καλά με την πανδημία, ναι, στο γήπεδο δίπλα στην ομάδα. Το γεμίζει το γήπεδο, ναι, που λέμε εμείς έτσι στην Εγώ θα ήθελα το κοινό της ΝΑΞΟΥ, όχι το κοινό των Φαναρίων, ναι, στο γήπεδο. Έτσι, και της ΝΑΞΟΥ είναι κατεξοχήν ένα μπασκετικό κοινό, ναι, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Ως ο νέος προπονητής του ΑΠΑΣ στα Φανάρια, τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο, τι να περιμένει, τι θα δει φέτος? Εντάξει, μιλάμε για μια πάρα πολύ περίεργη χρονιά. Ούτε εμείς που υποτίθεται ότι έχουμε μια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Οι διαδικασίες, οι προπονητικές, όλες οι νόρμες έχουν αλλάξει με βάση το ότι όλα τα παιδιά έχουν μείνει τόσο πολύ καιρό έξω. Ήδη τα σημάδια δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά από τη συμμετοχή των ομάδων της Α2 μετά από τόσο καιρό. Δηλαδή, προκύψανε πάρα πολλοί τραυματισμοί κτλ. Υπάρχει τρομερή αστάθεια πάνω σε αυτό. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα μπορέσουμε και με ποιο τρόπο. Υπολογίζουμε, αλλά δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, να κρατήσουμε τους παίχτες υγιείς πρώτα απ' όλα και να δούμε σε τι κατάσταση αγωνιστικά θα τους βρούμε μετά από τόσο καιρό. Δεν ξέρουμε δηλαδή ένας παίχτης που ξέραμε ποιος είναι πριν, πώς θα εμφανιστεί στη διάρκεια. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, εκτός ότι προφανώς ερχόμενες εδώ θέλω να δουλέψω στο 100% με την ομάδα. Ότι θα μπαίνουμε στο γήπεδο και θα προσπαθούμε να δώσουμε πάνω από το 100% για την νίκη. Σκοπός είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα ωραίο μπάσκετ. Να σωθούμε γρήγορα προφανώς, γιατί δεν είμαστε μια ομάδα που θα έχει το μεγάλο μπάτζετ στην κατηγορία. Άρα αυτομάτως θέλουμε να σωθούμε γρήγορα και να μπορέσουμε αυτή η ομάδα. Ο δικός μου στόχος είναι αυτή η ομάδα να έχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα στο στυλ μπάσκετ που θα παίξει. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι που θα αρέσει στον κόσμο. Βέβαια, το αποτέλεσμα κρίνει τα πάντα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος της ΝΑΞΟΥ θα μπορέσει να αξιολογήσει και την ποιότητα που θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να είμαστε υγιείς. Και το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Έτσι. Άρα η προσπάθεια θα γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Να περιμένουμε περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος.
Ναι, βέβαια, γιατί δεν έχουμε γεμίσει τις θέσεις μας. Προφανώς θα έρθουν και άλλοι παίχτες. Είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων. Είναι μια περίοδος που γενικά θέλουμε να περιμένουμε λίγο να δούμε και πού θα κυμανθούν τα κασέ των παιχτών, γιατί στην αρχή πάντα μιας περίοδου είναι πάντα λίγο πιο ψηλά. Ψάχνουμε, μιλάμε με παιδιά, περιμένουμε παίχτες κάποιες απαντήσεις. Θα είμαστε σε μια διαδικασία που θα ακούτε ονόματα σιγά σιγά. Πώς περιμένετε φέτος την κατηγορία, τη Β' Εθνική, πιο δυνατή, πώς θα επανέλθει? Ναι, κοιτάξτε, φαίνεται μια δυναμική που αναπτύσσεται από τις ομάδες που δεν την περίμενα η αλήθεια. Περίμενα ότι θα είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο. Βλέπω όμως ότι οι ομάδες κινούνται. Παίρνουν παίχτες, κλείνουν παίχτες. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι ανάλογο του περσινού. Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ, δεν ακούγονται κινήσεις γενικότερα για να έχω μια συγκεκριμένη εικόνα. Νομίζω όμως θα είναι σε ένα καλό επίπεδο ειδικά οι δύο όμιλοι αυτή της Β' Εθνικής που μπορώ και έχω καλύτερη εικόνα. Ωραία, να κλείσουμε έτσι με την τεράστια εμπειρία που έχετε γύρω από το μπάσκετ. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τους καλαθοσφαιριστές που κρέμασαν τα παπούτσια φέτος και ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα. Τι να πούμε τώρα, είμαστε τυχεροί που ζήσαμε και γνωρίσαμε από κοντά και σαν παίχτες και σαν προπονητές τα παιδιά όπως είναι ο Νίκος και ο Βασίλης, ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Νομίζω ότι είναι κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ. Νομίζω ότι έχουν αφήσει ήδη την παρακαταθήκη τους, έχουν δείξει πολύ ηχηρά τον δρόμο που θα πρέπει το μικρό παιδί και ο Έλληνας μπασκετβολίστας να λειτουργεί για να φτάσει σε ένα επίπεδο. Είναι παιδιά που τα οποία βγήκανε μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και είναι παράδειγμα, μακάρι να μπορούν να είναι παράδειγμα για τις νέες γενιές και να καταλάβουν γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα αντίληψης προς αυτό, ότι το να παίξω μπάσκετ σε ένα πιο υψηλό επίπεδο απαιτεί θυσίες, απαιτεί πάρα πολύ δουλειά, προσήλωση, που αυτά τα δύο παιδιά τα είχαν σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό, όπως και προσωπικότητα. Νιώθουμε τυχεροί που τους γνωρίσαμε από κοντά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που αφήνουν πίσω τους και ελπίζω ότι θα είναι γύρω-γύρω στο μπάσκετ να βοηθούν και να δείχνουν το σωστό δρόμο. Η Εθνική πήγε καλά, έδειξε ότι πάει καλά. Τελευταία στιγμή έχασε το στόχο. Κοιτάξτε, μιλάμε για πολύ διάζουσες καταστάσεις για την Εθνική Ομάδα. Έδειξε, καταρχήν, έχει χάσει πάρα πολλούς παίχτες που δεν μπορούσε να είναι μαζί, να τους έχει μαζί. Άρα μιλάμε εκ των πραγμάτων αρχίζοντας με προβλήματα, δηλαδή των τραυματισμών, πήγε δηλαδή πολύ λαβωμένη σε κέραιες θέσεις. Έδειξε μια αλλαγή φιλοσοφίας από τον coach Πιτίνο. Φάνηκε αυτό ότι μπορεί να το υποστηρίξει η ομάδα, αλλά πιστεύω ότι ήθελε λίγο παραπάνω χρόνο να δουλευτεί και ήθελε και άλλους παίχτες στο ρόστερ από τους παίχτες οι οποίοι είχαν μείνει έξω. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος, αν μπορώ να πω την άποψή μου, από αυτό, από την προσπάθεια των παιδιών που είδα. Νομίζω ότι θα είχαμε την ευκαιρία λίγο στο τελευταίο παιχνίδι, αν μπορούσαμε να είμαστε σε λίγο καλύτερη μέρα. Πιστεύω όμως ότι για τη Τσεχία ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι αυτό που λέμε ότι μετράει η ομοιογένεια πολλές φορές, γιατί είναι παίχτες που παίζανε και μαζί και στις ομάδες στην Ήπειρο κτλ. Και πέρα από το ότι είναι καλό, μπορούμε να παίζουμε λίγο πιο ελεύθερα κτλ. Φαίνεται ότι μετράει και η τακτική, μετράει και η ομοιογένεια, μετράει και η συνεργασία, οι αυτοματισμοί και όλα αυτά. Δεν είχαμε το χρόνο να τα δουλέψουμε όλα αυτά με τον coach, προφανώς. Τώρα ήρθε στην Ελλάδα και ανέλαβε την ομάδα από λίγες μέρες. Πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον και εύχομαι να το δούμε στο γήπεδο. Ένα από τα χαρακτηριστικά των Αξιδών είναι η φιλοξενία. Εμείς πλέον σε νιώθουμε έτσι, Λευτέρη Τσαουσίδη, δικό μας άνθρωπο από εδώ και στο εξής. Μακάρι. Σου ευχόμαστε να γίνει ό,τι καλύτερο σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάτε, να πετύχετε τους στόχους όλους και να δούμε και τα φανάρια ακόμα ψηλότερα, θα έλεγα. Μακάρι. Η δουλειά μου εδώ είναι να βοηθήσω. Να βοηθήσω και στις ιδέες και μέσα στο γήπεδο. Και μακάρι να μπορεί η ομάδα να κάνει τα βήματα που έχει τη δυνατότητα να κάνει. Γιατί σίγουρα την έχει. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.